Όσο και αν είναι δύσκολε ημέρε, εμεί την εκπομπή τη ξεκινάμε με χαμόγελο. Γιατί βρίσκομαι στο χώρο τη Μιμής, στο κατάστημα Μιμή Deluxe. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, όπω και εσεί είχατε να τα πείτε καιρό μαζί τη. Αφού κλειστήκατε στο σπίτι εξαιτία του κορονοϊού, δεν μπορούσατε να βγείτε, δεν μπορούσατε να εκφραστείτε, δεν μπορούσατε να, να ζήσετε έτσι όπω είχατε συνηθίσει να ζείτε. Δυστυχώ. Όλες και όλοι ήμασταν μέσα. Τώρα όμως βγαίνουμε και βγαίνουμε με μέτρα βέβαια, αλλά βγαίνουμε με χαρά και με αισιοδοξία, γιατί όλα θα πάνε καλά, εγώ έτσι πιστεύω, έτσι. και η ζωή θα βρει τον κανονικό της ρυθμό να μ' ακούει το σύμπαν αυτή τη στιγμή και να κάνει πράξη όλα αυτά που εμεί ευχόμαστε εδώ. Μιμή μου, αγαπημένη μου. Στο τέλο πηγαίνουν όλα καλά, Στέλλα. Έτσι. Αν δεν πηγαίνουν καλά, δεν είναι το τέλο. Έτσι, έτσι. Happy ακριβώς. end, πάντα. <laughs> Happy end, το περιμένουμε. Λοιπόν. Καλησπέρα ε... και από μένα. Mm -hmm. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί. Χαίρομαι που ε, είμαστε στο κατάστημα με Media Lux να κάνουμε αυτή την ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δύο χρόνια να τα πούμε μαζί με τη Στέλλα. Και με αυτή την ευκαιρία που από Δευτέρα. Όχι, ξεκινάνε... δύο χρόνια, δύο μήνε. Δύο χρόνια να κάνουμε εκπομπή μαζί. Στο κατάστημα. Στο κατάστημα, δύο μήνε. Ναι. Στο κατάστημα δύο μήνε, αλλά ναι. έχουμε δύο χρόνια να κάνουμε ε, εκπομπή. εκπομπή. Έτσι μαζί. Έτσι μαζί. Ναι, ναι. ναι αυτό είναι. είναι πολύ χαρούμενη ναι. η μέρα που κάνουμε εδώ την εκπομπή. Ολόκληρη η εκπομπή. Δευτέρα. Γιατί συνήθω μα βλέπουν έξω τη βιτρίνα για αλλή λεφτάκια. Σωστά. Και δείχνουμε μόνο αυτά, δεν τα λέμε. Ναι, έτσι. Τώρα όμω έχουμε να πούμε πάρα Τώρα πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε να πούμε διάφορα πράγματα. Και έτσι κι εσεί ναι. θα μα ακούσετε και εμεί θα ακούμε τον εαυτό μα που θα τα συζητάμε. Και θα είναι έρθα να είμαστε μια μεγάλη και ωραία παρέα που βρισκόμαστε κι εμεί μαζί σα και τα συζητάμε όλε μαζί. Μάλιστα. Τηρούμε λοιπόν τι αποστάσει μα, αλλά είμαστε κοντά. Ψυχικά. Έτσι Είμαστε είναι. κοντά και με τα είδη της μιμής γιατί όλα αυτά τα τόσο όμορφα πράγματα που έχει επιλέξει να φέρει και πάλι για μας το καλοκαίρι είναι εδώ και περιμένουν όλες εσά τις γυναίκες με διαφορετικό ίσως τρόπο και αντιμετώπιση αφού στην είσοδο του καταστήματος περιμένουν αντισηπτικά και μάσκες για όσο κρατήσει αυτό γιατί μέχρι τον Αύγουστο πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κίνδυνο τόσο για να τα φοράμε. Με τη ζέστη και με έτσι όπω. Εμεί τηρούμε του κανόνε. Η κυρία στην αρχή, ναι. Αντιμετώπιση του κοροναϊού Με το που έρχεται η κυρία στο κατάστημα, σίγουρα θα ε, απολυμάνει τα χέρια τη. Αν δεν έχει μάσκα, θα τη προσφέρουμε εμεί μία μάσκα για να ε, τη φορέσει. Γάν για να, ε, να χρησιμοποιήσει. Και μετά. Ε, Ακολουθούμε όλου του κανόνε που μέχρι στιγμή έχουμε υπόψη μα όσον αφορά την αντιμετώπιση του ρούχου, εφόσον το δοκιμάσει η πελάτησα και μετά. Θα δείτε ότι εμεί και πάρα πολλέ πελάτησέ μα το γνωρίζουν, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε σύστημα απολύμανση δομήντα looks, να απολυμμένουμε τα ρούχα. Αυτό είναι ο τρόπο ο οποίο ακολουθούμε. Και κάθε φορά αυτό θα κάνουμε όταν δοκιμαστεί ένα ρούχο από μία πελάτησα. Ναι, να σα πω εγώ προσωπικά έχω τύχη στο χώρο εδώ και όταν πελάτησες έχουν μία οσμή γιατί έχουν ιδρώσει, γιατί δεν έχουν προσέξει πολύ την υγιεινή του. η Μιμή πάντα λέει, σας παρακαλώ, ελάτε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τα ρούχα τα αγαπάει τόσο πολύ και τα φροντίζει να είναι χωρίς μικρόβια, να είναι τόσο καθαρά. Και τόσο σωστά για όλε αυτέ που, που ξέρουν και πρέπει να πιέζουν. Και πάντα ε? τα συμπεριφερόμαστε ναι. σαν να είναι τα μωρά μα, αφού ε, μετά έχουμε πέρα από το σύστημα ατμού, το οποίο είναι για απολύμανση και για να σιδερώνεται το ρούχο. Έχουμε και ειδικά απολυμαντικά σπρέι, τα οποία φρεσκάρουν το ρούχο, είναι σαν να μην έχει φορεθεί ποτέ. Μάλιστα. Ε, αυτά τα λέμε γιατί ε, ξέρουμε τώρα πώς είναι. Κλειστήκαμε μέσα, εμεί οι γυναίκε. Δυνοπαθήσαμε. Δεν είναι εύκολο, μαγειρέψαμε πάρα πολύ. Κουραστήκαμε γιατί καθαρίσαμε κάθε γωνιά του σπιτιού, ό,τι σιρτάρι, ό,τι ντουλάπι, ό,τι, ό,τι, ό,τι είχαμε από καιρό. Ε, στο okay. μυαλό να κάνουμε, το κάναμε όλη αυτή την εποχή. Κατεβάσαμε και κουρτίνε, πλέναμε και κουρτίνε, κάναμε τα πάντα. Αδειάσαμε ντουλάπε. Διάσαμε, δεν αδειάσαμε. Τέλο πάνω τα τακτοποιήσαμε. Θα διάσει κάποια στιγμή. <laughs> Πρέπει οι ντουλάπε <laughs> να αναδιοργάνω. Δεν <laughs> ναι, ναι, ναι. αυτή την εποχή. Ναι, Εγώ ναι. το κρίνω από τον εαυτό μου ναι. που έκανα μια γενικότερη αναδιοργάνωση ε, τη ντουλάπα, ναι. 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 όχι μόνο τη δική μου, αλλά και του συζύγου μου και του γιού μου. Όλοι οι άντρε. τα αυτά, κατά ψέματα. Μόνοι του οι άντρε δεν ασχολούνται Και το σπίτι γενικότερα. Έγινε ένα καλό decluttering που λέγεται στα αγγλικά. Όλα. Ναι. <laughs> ε, κρατήθηκαν όλα μπήκαν, και έπρεπε μπήκαν, να, κρατη, ναι. να κρατηθεί και να μπήκαν στη σωστή του θέση. Πολύ ωραία. <laughs> Όμω μετά από όλα αυτά που τραβήξαμε, <laughs> θέλουμε <laughs> να βγούμε και θέλουμε να ξεσκάσουμε. Θέλουμε να ψωνίσουμε. Θέλουμε να δούμε ωραίε βιτρίνε. Θέλουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Θα πάμε και κάπου. Δεν γίνεται να μην πάμε, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Και οι γάμοι θα γίνουν και οι συναντήσεις θα γίνουν και οι εκδηλώσεις. Θα πίνουμε καφέ το καλοκαίρι, ίσως σε απόσταση, αλλά θα βγούμε σε ένα κήπο, θα μας καλέσει μία φίλη, θα πάμε στην παραλία, θα πάμε σε ένα γάμο έστω και από μακριά. Δεν γίνεται, δεν θα τα βλέπουμε όλα με Skype. Σωστά. Δεν είναι η ζωή Σωστά. έτσι και δεν θα είναι αυτή. Ε, θέλει λοιπόν μια πελάτσα και θέλει να βγει άμεσα να ψυχοθεραπευτεί. <laughs> πόσε μπορεί να τη το προσφέρει αυτό με τον τρόπο που να έχει και ασφάλεια. Μιλήσαμε βέβαια και για την απολύμαση των ρούχων και για τα χέρια και για τα. Αλλά κόσμο εδώ μπορεί να, να συγκεντρώνεται στο κατάστημά σου. τα τετραγωνικά είναι, πόσε πελάτησε θα είναι, πώ θα γίνεται, θα περιμένουν και έξω, αν είναι περισσότερε από, ε, από αυτέ. Τελούξε... Ε, ευτυχώ είμαστε ευλογημένοι με την έννοια ότι έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κατάστημα, είναι 110 τετραγωνικά μέτρα. Κάθε άτομο έχει 15 τετραγωνικά μέτρα στο χώρο για να, ε, να μπορεί είναι. να εξυπηρετηθεί. Οπότε, ούτως ή άλλως, εμείς δεν έχουμε ποτέ παραπάνω από 4-5 πελάτες ταυτόχρονα. Mm -hmm. 4-5 πελάτες μπορούμε αν τα τις εξυπηρετήσουμε. Είμαστε τρεις εμείς, οπότε δεν θα έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Και βέβαια και η πόρτα είναι ανοιχτή. Πάντα και είναι ανοιχτή. Ρίζεται και εκτό που είναι η πόρτα ανοιχτή, έχουμε ένα επαγγελματικό σύστημα καθαρισμού. Ε, το οποίο είναι ένα ε, πολύ μεγάλο εξαρισμό που έχουμε στο πατάρι μα. Ο οποίο ανανεώνει ε, συνέχεια την ατμόσφαιρα. Για να καταλάβει, ε, το κατάστημα είναι 20 χρόνια εδώ στο χώρο αυτό. Στο εμπορικό κέντρο που δεν είναι εμπορικό θα κέντρο. Θα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και γι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θέλω ε να σε ρωτήσω. Και τότε επιτρεπόταν και το κάπνισμα. Και μέσα στο κατάστημα, οι πάρα πολλέ κυρίε και εγώ, όταν κάπνιζα, κάπνιζαμε. Αυτό ο αέρα λοιπόν έπρεπε να, ε, να, να, κυκλωθεί. Κυκλωθεί, να. να Να Όχι να ανακυκλωθεί, να καθαρίζει. Να καθαριστεί, ναι, ναι, να, ναι, καθαριστεί. Να, να, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Να αυτό, καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό με το που είχαμε έρθει στο ε, Μηντε Λούξ, είχαμε εγκαταστήσει ένα επαγγελματικό σύστημα μεγάλο φουγάρο εξαρισμού, σαν να είναι καφετέρια. Αυτό που άκουγε και το αφόρυμα. Οπότε. Αυτό θα είναι συνέχεια τη λειτουργία στο να ανανεώνει την ατμόσφαιρα στο κατάστημα και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Επίση, να σα πω ότι εδώ τα δοκιμαστήρια είναι τελείω διαφορετικά από τα δοκιμαστήρια που ξέρετε. Τα δοκιμαστήρια είναι ανοιχτά, είναι ανοιχτά επάνω, Έτσι. είναι ανοιχτά γενικά. Κλείνουν με μια κουρτίνα. Τα έχει βέβαια προσέξει πάρα πολύ όλα η Γράφονται και διάφορα σχόλια από αγαπημένε φίλε πελάτησε μέσα ε, μήνα μεγάλα, δεν έχετε κανέναν απολύτω κίνδυνο ναι, να μπείτε από πάνω. αφού μπει κάποια άλλη. Ναι, είναι έτσι, πάρα ακριβώς. πολύ ε, εύκολα, γιατί ρίζεται από παντού ο χώρο, οπότε έτσι. δεν υπάρχει. Θα ρίξω ότι εμεί ήμασταν εξοπλισμένε. Ναι, θα ρίξω το περίμενε. Δεν το περίμενα, Έτσι, Ήταν σχεδιασμένο δηλαδή, το κατάστημα ναι, στο να, ναι. ε, στο να ε, είναι, να εξυπηρετεί το κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm. Και έτσι είχαμε σκεφτεί ότι θα πρέπει να γίνεται και τελικά αυτό μα βοήθησε. Ναι. Ε, ένα άλλο θέμα που ξεκινάς α, μαζί με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Να λειτουργεί. Αφού είναι εμπορικό κέντρο. Ο Κόσμο το ξέρει ότι εδώ α, όλο αυτό δεν είναι εμπορικό. Δεν είναι εμπορικό κέντρο. Δηλαδή, να σου πω. Ότι στέλα. δεν θα ανοίξει αργότερα. Όχι. Ε, έχω εδώ την ε, άδεια οικοδομή. Mm -hmm. Και λέει η άδεια οικοδομή του συγκεκριμένου χώρου που βρισκόμαστε. Ανακαίνιση και μετατροπή διατηρητέ καπναποθήκης σε επαγγελματικού χώρου, καταστήματα και γραφεία. Δεν είναι χαρακτηρισμένα από την πολεοδομία ε, Καβάλλα, νομαρχία καβάλας, ε, σαν να είναι εμπορικό κέντρο. Οπότε, οπότε ε, ε, άνετα, το Mimi Λουξ Mi και όλα τα καταστήματα που στεγάζουν στο χώρο εδώ, άσχετα να λέμε το εμπορικό κέντρο, δεν είναι ένα εμπορικό κέντρο, είναι ένα χώρο που στεγάζονται πολλά καταστήματα μάλιστα. και γραφεία. Δεν είναι χαρακτηρισμένο έτσι, οπότε ανήκει από. Τι 11 Μαΐου δε. και πολλά καταστήματα όπω το βιβλιοπωλείο και κάποια άλλα έχουν ανοίξει από τι 4 ναι, Μαου. Ναι, 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 ναι. Και έτσι ναι, ναι, ναι. δεν υπάρχει και κανένα απολύτω πρόβλημα. Ηλεκτρονικά και τα, oh. όλα αυτά. Ε, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς... Είναι εξάλλου ανοιχτό από πάνω. Ναι. Εδώ έχουμε και πουλιά που πετάνε έξω ναι. από την πόρτα μα. Ναι. Πόσε φορέ έχουν μπει μέσα και τα κυνηγάμε <laughs> Θα τα βγάλουν έξω. Ναι. Έχει όλε τι προποθέσει για να λειτουργήσει ναι. με ασφάλεια. Ε, όσον αφορά τώρα το εμπόρευμα, λέμε το κατάστημα λειτουργεί. Ναι. Τα εμπορεύματα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ε, γιατί όλο ο κόσμο θα έχει το πρόβλημα και ξέρω ότι εσύ. Ε, δεν ε, επενδύεις μόνο σε ελληνικό ρούχο, επενδύεις και στο ελληνικό πολύ, αλλά επενδύεις σε ρούχα που είναι Ισπανία, εξ χώρες εξωτερικού, Εμείς ελληνικότερα. Εμείς έχουμε Έλληνες συνεργάτες, mm -hmm. οι οποίοι Έλληνες συνεργάτες συνεργάζονται με οίκους του εξωτερικού. Ε, αυτό σημαίνει ότι πάρα, μπορεί να μην δουλεύουμε απευθεία με ελληνικό ρούχο που το κατασκευάζεται στην Ελλάδα, αλλά δουλεύουμε με ρούχα ε, ως επιτοπλής εισαγωγή, εισαγωγής, αλλά... Στον χώρο αυτό τη μόδα με τον οποίο εμεί ασχολούμαστε, απασχολούνται ε, πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή στην Ελλάδα εργάζονται πάρα πολλά άτομα στι εταιρείε τι οποίε εμεί ε, συνεργαζόμαστε μαζί του. Mm -hmm. Οπότε αυτό είναι το ίδιο με το αν δουλεύαμε και με μια ελληνική ε, βιοτεχνία. Αυτό θα το τονίσω, γιατί πολλέ φορέ νομίζουν ότι τα ρούχα εισαγωγή δεν ε, πηγαίνουν χρήματα στην ελληνική οικονομία. Το αντίθετο, για να γίνει μια εισαγωγή πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία, πρέπει να υπάρχουν γραφεία, πρέπει να υπάρχουν άτομα στη λίστε, buyers, οι οποίοι επιλέγουν τα ρούχα. Και όλο αυτό το... η ομπρέλα που σκεπάζει πάρα πολλά διαφορετικά είδη επαγγελμάτων μέσα σε αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, μάλιστα. Ε... Όμως οι εποχές εμ, έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις εισαγωγές-εξαγωγές. Κοιτάξτε, αυτό που έχει ε, συμβεί, η Στέλλα το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι είναι ένα πρωτό, πρωτόγνωρο γεγονός. Ο το όνειρο οποίο... βλέπουμε, φιάλτη <χω> ακόμα. <χω> το οποίο <χω> έχει επηρεάσει τη χώρα μας και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό. Η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, γιατί ερχόμαστε, προερχόμαστε μάλλον ε, από 12 χρόνια κρίσης. Εμεί την κρίση την παίζουμε στα δάχτυλά μα. <laughs> <laughs> αυτό που έγραψε ένα μήνυμα στο Facebook και σου έκανε και like. ναι, γιατί. Εμεί λέμε, αμά να τελειώσει αυτό με τον κορονοϊό, <laughs> γιατί να γυρίσουμε πίσω στην κρίση μα που την ξέρουμε και την παίζουμε στα πέντε γιατί δάχτυλα. Λοιπόν, μας... το δύσκολο είναι στι χώρε οι οποίε δεν ήταν εκτεθειμένες <laughs> σε μια κρίση σαν τη δική μας, τώρα έρχονται αντιμέτωπε με πολύ μεγάλη ενεργεία. Αυτό που γίνεται στην Αμερική είναι πρωτοφανές. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> Ξέρεις ότι σχηματίζονται ουρές στα συσίτια και, και υπάρχουν και 30 εκατομμύρια Ιταλία, α, επίσημα ναι, άνεργοι ναι. αυτή τη στιγμή, και η Ιταλία είναι σε πάρα πολύ ναι, δύσκολη, δύσκολη θέση. Ναι. Όχι ότι δεν ήταν, Ήταν σε δύσκολη θέση, ειδικά η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά τέλο πάντων τώρα τα πράγματα χειροτέρεψαν. Εμεί, ε, νομίζω ότι επειδή προερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη εποχή, ε, πιο εύκολα μπορούμε και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Mm -hmm. Ευτυχώ ήμασταν σε μια ε, πάρα πολύ καλή φάση στο ότι την αντιμετωπίσαμε πολύ καλά και δεν είχαμε τα θύματα. Τα... Ναι, ναι, ναι. 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 Το από το τον λίγο... κοροναϊό, ε, όπω άλλε Τώρα το μόνο που, που ε, σημαντικό είναι να κάνουμε βήματα θετικά, να σηκωθεί γρήγορα η οικονομία. Το γρήγορα είναι σχετικό να, να, να πάει προς άνοδο. Δηλαδή να ανακάμψει σιγά σιγά και να μπούμε όσο το δυνατόν μπορούμε σε φυσιολογικού ρυθμού, γιατί οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από όλο αυτό, το οποίο δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την καινούργια πραγματικότητα. Είναι. Εννοείται, πολλά, εννοείται. Ε? Βλέπουμε στην τηλεόραση τι γίνεται, που μα λένε ότι ακόμα δεν βρέθηκε το εμβόλιο, ακόμα τα φάρμακα δεν έχουν βρεθεί. Οπότε θα πάρει κάποιο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να γυρίσουμε στην κανονικότητα όπω την ξέραμε. Μπορεί να μην γυρίσουμε ποτέ σε αυτή την κανονικότητα. Αλλά αυτό που θέλω να πω γιατί το σκέφτηκα πολύ καλά του 7 εβδομάδε που είμαι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, είναι ότι η ζωή συνεχίζεται. Είτε ο ήλιο ανατέλει την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι συνεχίζουν και προσπαθούν, θέλουν να γυρίσουν πίσω στην εργασία του, θέλουν να κάνουν πράγματα, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια όθηση και στην αγορά, να μην αναβάλουμε τα ψώνια μα, να κατεβούμε να τα κάνουμε και χάρα θα δώσουμε στον εαυτό μα και μια ανανέωση θα είναι, και έτσι να βοηθήσουμε είτε κάνοντα μια αγορά σε ένα ρούχο, είτε βγάζοντα ένα καινούριο κλειδί ή τέλο πάντων κάνοντα οποιαδήποτε άλλη επένδυση, να βοηθήσουμε να ρολάρει ξανά η οικονομία. Κάνουμε καλό στην ίδια μα την οικογένεια, στα παιδιά μα, στα νύψια μα, στον ευρύτερό μα κύκλο. Φυσικά να σεβόμαστε όλου του κανόνε υγιεινή, να σεβόμαστε τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τηρούνται όλα τα μέτρα. Εμεί εδώ, θα το τονίσω, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι όλα όσο το δυνατόν καλύτερα και τέλεια. Να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα και με την συντήρηση των ρούχων και με την απολύμανσή του και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Ναι, περιμένουμε και, περιμένουμε και ναι, τι εξελίξει. Γιατί και κάνουμε το καλύτερο. Πάλι. Και οι ειδικοί ακόμα δεν ξέρουν. Ε, είναι χαρτογράφητες ε, περιοχές, ναι, ναι. αυτές οι οποίες ε, καλούμαστε να α, καλύψουμε. Μάλιστα, Έτσι δεν είναι. Ε, δεν μου απάντησε όμω αυτό που σε ε, κατευθείαν. Είπαμε πολλά, ε, αλλά δεν ναι. απαντήθηκε το ερώτημα που σου έκανα. Έτσι εγώ πιστεύω. Έχουν έρθει ε, αυτά που περίμενες. Έχουν έρθει οι παραγγελίε σου. Έχουν έρθει... Περιμένεις ε, πο, πολλά ακόμα. Έχεις καλυφθεί... Για... Έχουν, έχει να... έρθει ένα μέρος, δεν έχουν έρθει φυσικά όλα, γιατί το πρόβλημα που έχουμε ήταν στο, στο πρόβλημα των παραλαβών. Mm -hmm. Έχουν σταματήσει οι αποστολέ, είχε παγώσει η Ευρώπη, έχουν, είχαν κλείσει τα εργοστάσια, έτσι. αυτό είναι γνωστό, οπότε έχουμε μία καθυστέρηση στις παραλαβές. Έχουμε βέβαια και από τα πλάνα που θα δείτε... Αρκετά πράγματα που μπορούμε να ε, πούμε: ότι Wow, τι ωραία καινούργια πράγματα έχει αυτή η σεζόν! Mm -hmm. Από τα οποία να μπορούμε να διαλέξουμε και να ανανεωθούμε. Ούτως ή άλλως, στο Media Looks όλα είναι από ένα. Οπότε δεν υπάρχει ε, μ, παραπάνω από ένα στο μέγεθο. Και αν μα αρέσει κάτι, μπορούμε να το πάρουμε. Μπορούμε βέβαια να περιμένουμε και τα επόμενα. Αλλά είναι μια φάση αυτή η οποία μέσα στο επόμενο δεκαπαιθήμενο πιστεύω να έχει λυθεί. Μάλιστα, σιγά Πάντως, σιγά. Πάντω, με κάποια δηλαδή... εργοστάσια ακόμα που επικοινωνώ στο εξωτερικό δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Μάλιστα, μάλιστα. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Μέσα στον τέλο Ιουνίου. Όχι, τέλο Ιουνίου. Μέχρι τέλο Μαου πιστεύω... θα έχουν ελυθεί. Μέχρι Μαου θα έχουν ληφθεί. Έχουν έρθει κι όλα μέσα. Ε, εννοείται. Ε, εννοείται. Ναι, ε, εννοείται. ναι. Ε, εννοείται. Δηλαδή για το καλοκαίρι θα είμαστε απόλυτα οργανωμένοι. Απόλυτα οργανωμένοι. Πάμε και διαφημίσει, θα το πω. Πάμε για διαφημίσει και μετά θέλω να σε ρωτήσω πώ βλέπει τον επιχειρηματικό κόσμο τη Καβάλα. Ακούγονται πάρα πολλά για μικρά μαγαζιά. Πώ περάσατε όλο αυτό εσεί, οι επαγγελματίε. Ε, πώς βοηθηθήκατε, πώς ε, ε, βλέπετε ότι μπορείτε να σταθείτε σε αυτές τις δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο χώρο σας, έτσι δεν είναι Πάρα πολλά, μετά, θα τα συζητήσουμε θα μετά εδώ λοιπόν μιλάμε με τη Μιμή, λέμε για όλα αυτά που περνάμε, τα δύσκολα, δύσκολα, δύσκολες ώρες. Μόνο που κάνεις τη σκέψη ότι μπορείς, μπορεί εσύ να βρεθείς σε ένα νοσοκομείο και να είσαι άρρωστος ή ακόμη και να απλά να αρρωστήσεις αυτή η καραντίνα των 14 ημερών και όλα τα δικά σου πρόσωπα να ανησυχεί για αυτά, είναι Φιαλτικό. Πρω... Πρωτόγνωρα πράγματα και φιαλτικά. Τέλο πάντων, εμεί τα ξεπερνάμε αυτά γιατί η ζωή συνεχίζεται, είπαμε, και πρέπει να χαμογελάμε και πρέπει να αισθανόμαστε αισιόδοξε και πρέπει να φροντίζουμε και τον εαυτό μα, γιατί μια γυναίκα που δεν φροντίζει και τον εαυτό τη και έχει παρατηθεί, φαντάσου πόσο πιο εύκολα βρίσκονται και οι αρρώστιε και όλα μπροστά τη. Ναι, η ψυχολογία είναι το παν. Ε, η τουλάχιστον είναι το ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο στο ποσοστό. στον άνθρωπο που άνθρωποι με πολύ σοβαρέ αρρώστιε και είναι καλά, και άνθρωποι με λιγότερο σοβαρέ, με άσχημη ψυχολογία και καταθλίψεις φεύγουν πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, εγώ ήδη φόρεσα κάτι καινούργιο, γιατί ήρθα με μια μπλούζα που ήταν ζεστή κάπω, να πω. Α, πολύ έφτιαξε ο καιρό, γι' αυτό και χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Και εσεί τώρα που κάνετε τι δουλειέ σα, μπορεί να θέλετε, ψάχνετε τι θα βάλετε, ένα μπλουζάκι με ένα παντελόνι. Άλλωστε, επιστρέψατε και στι δουλειέ σα, όλε εσεί που εργάζεστε. εντάξει, θα ανοίξουν και τα δικαστήρια, ανοίξαν για λίγο τώρα για τι υποθέσει τη τράπεζα, αλλά θα λειτουργήσουν. Είτε είστε λοιπόν δικηγόρο, καλά οι γιατροί, δουλεύετε πάντα. Είτε είστε δημόσιο υπάλληλο, είτε εργάζεστε σε μια επιχείρηση η οποία πια άρχισε να λειτουργεί, θέλετε κάτι φρέσκο κάτι να έχετε, να ανανεωθείτε, να κάνετε, είπαμε, αυτό το, το shopping therapy, γιατί είναι θεραπεία για τη γυναίκα. Εγώ λοιπόν φόρεσα αυτό, το οποίο είναι πολύ πολύ καινούριο. Είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία και άλλωστε φαίνεται, εγώ μόλι που το είδα, είπα αυτό είναι εξαιρετικό. Η ποιότητά του, όλα του. Φωτογραφήθηκα, το χάρηκα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τη Μιμή και η Τσάντα Κράτησα που είναι και αυτέ εξαιρετικέ. Να πούμε ότι έχουν έρθει άπειρε τσάντε που σίγουρα θα χρειαστείτε μία για το καλοκαίρι. Παντελόνια τα οποία μα βολεύουν, μπλούζε. Θα βολευτείτε. Και θα βρίσκετε κάθε εβδομάδα που θα έρχεστε ακόμη καινούργια ρούχα. Ε, Όμω, η Μιμή είναι ένα κατάστημα που είναι 20 χρόνια στην αγορά τη Καβάλη. 34-34, ναι. είσαι εδώ. 20 με εδώ, ναι. Μάλιστα. Είναι 34 χρόνια, είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι πολύ, ε, μια γυναίκα παλιά επιχειρηματία. Είναι μια γυναίκα που ξέρει πώ να αντιμετωπίσει και τα δύσκολα στη ζωή, γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια, κανένα επάγγελμα δεν έχει μόνο ευχάριστα, έτσι, δεν είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορώ ναι. να πω να συμφωνήσω μαζί σου 100%. Ε, ποτέ δεν ξέρω. Βαδίζουν mm -hmm. με το ένστικτό μου κάθε φορά. Είναι κάτι καινούριο. Βέβαια, μαθαίνουμε από τα λάθη μα, και αν δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μα, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να μαθαίνουμε και καλύτερα από τα λάθη των άλλων. Αυτό είναι ξυπνάδα, ε, γενικότερα mm -hmm. στην mm -hmm. ε, καθημερινότητά μα. Να μην αναγκαστούμε να κάνουμε τα λάθη εμεί. Να μαθαίνουμε με τα λάθη των άλλων. Αλλά μαθαίζουμε το ένστικτο. Είναι καινούργια και πρωτόγνωρα πράγματα καμιά φορά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όπω τώρα αυτό με τον κοροναϊό, είναι κάτι εντελώ καινούριο. Και η κρίση πριν ήταν πάλι κάτι εντελώ καινούριο για μένα. Δεν το είχα ξαναζήσει στη ζωή μου. Και τα capital control, δεν ήταν κάτι που το, ξέ, που το ήξερα. Δηλαδή, ε, σε, μια, σε ένα span, σε μια ζωή. Του καθενό σε ένα χρονικό πλαίσιο που διαρκεί η ζωή μα η επαγγελματική, δεν έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε πολλέ φορέ τα ίδια πράγματα. Ενώ. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί. Την κρίση του 1974 που είχαν ε, τότε την πετρελαϊκή, αν, mm -hmm. αν θυμάσαι, Στέλλα, mm -hmm. που είχαν κληθεί να την ε, αντιμετωπίσουν οι γονεί μου που είχαν ένα εμπορικό κατάστημα τότε. Και θυμάμαι ότι τα πράγματα είχαν πάρει πάρα πολύ μεγάλε ανατιμήσει. Είχε τότε ο φόρο εισαγωγή στα προϊόντα, ήταν 36% στα στερεοφωνικά και στα είδη ε, που εμεί εμπορευόμαστε. Ε, 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 που, που εμπορευόμαστε Και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, Θεωρούντον είδη πολυτελείας και όλα αυτά είχανε ξεφύγει στους δασμούς. Δηλαδή, και εκείνοι οι άνθρωποι αντιμετώπισαν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι τα είχαν να ξανααντιμετωπίσει. Εγώ θυμάμαι κάποια τέτοια ακούσματα και αυτό που έχει μείνει σε μένα και αυτό που σέβραξα και από τους γονείς μου και, από τους, ε, και από, ε, σαν ε, πληροφορία από άλλους συναδέλφους που συζητάμε είναι ότι κάθε φορά προσπαθούμε, βάζουμε τα δυνατά μας Έχουμε θετική ε, διάθεση, ναι. πάνω απ' όλα αισιοδοξία και λέμε θα, το, θα περάσει και αυτό, ε, θα το καταφέρουμε, θα το ξεπεράσουμε. Και αυτό είναι το ναι, σημαντικό. Ναι, αυτό ξέρεις, Η ναι, ζωή πάνω απ' όλα, είπα, να είσαι, συνεχίσουμε να ζούμε. Ναι, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι έμπειρη. Και ίσω είσαι και όρημη να αντιμετωπίσει κάποιε δύσκολε συνθήκε, οι οποίε παρουσιάστηκαν. Για να το κάνετε ψυχραιμία. Θέλει ψυχραιμία. Ναι, με ψυχραιμία. Κάποιοι όμω δεν, δεν την έχουν. Έχουν αυτή την ψυχραιμία. Ε, κάποιοι έχουν. Ε, Κάποια καταστήματα τα οποία λειτουργούν λίγο καιρό. Δεν μπορεί να έχει ψυχραιμία όταν έχει οικονομικό πρόβλημα. Αυτό λέω. Ε, Πώ βιώνουν, ε, τι ακούγεται. Ε, μάλλον είναι από, πολύ δύσκολο από να έχει ψυχραιμία όταν υπάρχει το θέμα το οικονομικό. Ναι, εννοεί, όταν ναι. σε κυνηγούν υποχρεώσει. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό. Το βιώνει κάθε επιχείρηση ε, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Όλοι έχουν οικονομικό θέμα. Όλοι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, γιατί παλεύουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να είμαστε σωστοί στι υποχρεώσει μα, σωστοί απέναντι στο προσωπικό μα. Εμένα είναι η πρώτη μου μέλημα είναι να είναι το προσωπικό μου ε, τακτοποιημένο, να μπορώ να αντεπεξέλθω στι πληρωμέ του, να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση, έστω με αυτό το ποσό των 800 ευρώ, ε, ήταν ε, κάτι κάτι θετικό. Ναι, εννοείται. Ε, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε mm -hmm. στο να έρθει η επόμενη μέρα και να μα βρει απροετοίμαστο. Υπάρχουν όμω και μικρέ επιχειρήσει που. Είναι αμφίβολο αν θα λειτουργήσουν. Αυτό μετά από είναι πάρα αυτό. πολύ λυπηρό. Ε, είναι πάρα πολύ κακό. Πιστεύω ότι ε, θα βοηθήσουν οι τράπεζε ενδεχομένω και το κράτο. Να κάνει το καλύτερο μπορεί. Σίγουρα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπω η εστίαση. Η είναι το δύσκολο. Η... Τα, τα, ξενοδοχεία. Τα, τα ξενοδοχεία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα και σε εμά, γιατί χάθηκε η μισή σεζόν. Ε, χάσαμε το Πάσχα. Ο Πριό ήταν ένα μήνα ο οποίο ναι, κάνει ναι. του μεγαλύτερου τζίρου στην χρονιά. Ε, δηλαδή αυτά όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά δυστυχώ δεν είναι μόνο για τον κάθε ένα από εμά. Είναι συνολικά. Τα αντιμετωπίζει όλο ο πλανήτη. Δεν είναι δικό μα φταίξιμο. Ε, δεν είναι δικιά μας ε, ευθύνη, αν θες, έτσι είναι. Ε, έτσι να το πω απλά. Έτσι είναι, αλλά μας βρήκε. Μπο, πώς μπορεί ο καθένας να ανταπεξέλθει, πώς μπορεί να προχωρήσει, πώς μπορεί να ανέβει, πώς αυτή η οικονομία θα ανακάμψει τελικά. Πώς. Αυτά είναι και τα ερωτήματα που αποσχολούν όλο τον κόσμο, όλους. Ναι, είναι πάρα και πολύ δύσκολο. Που, και που, που δουλεύουμε... Και εσά που έχετε επιχειρήσει και παίρνετε στη δουλειά σα κόσμο, ακόμη χειρότερα για εσά. Ναι, είναι δύσκολο. Αν θα υπάρξει ενεργεια, τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο Πάρα πολύ. Θα περάσουν ένα πολύ δύσκολο χειρότερο Εγώ πιστεύω ότι αν η κυβέρνηση γίνουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν για την ανεργία, να δοθούν κίνητρα στο να μην απολυθεί. Ε, δεν είναι εύκολο. Ε, προσωπικό. Δεν είναι επιχείρηση. εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί ο κύκλο των εργασιών ε, δεν μπορεί να είναι ο ίδιο. Σίγουρα θα είναι ε, ε, διαφορετικό και εγώ. δεν μπορεί να απασχολήσει το ίδιο κόσμο. Μια καφετέρια η οποία είχε ε, 10 τραπέζα και τώρα θα πρέπει να έχει 5. Δεν μπορεί να απασχολήσει το ίδιο ε, προσωπικό. Αν και δεν μπορεί και αυτό να πληρώσει και το κράτο γιατί πλήρωνε για 10 τραπέζια. Άρα το κράτο είχε έσοδα περισσότερα μπορεί με με κάποιους τρόπους κάποτε, αν και όλοι έχουμε παράπονα και προβλήματα σε κάθε, σε κάθε, κάθε, χρόνο και σε κάθε κυβέρνηση, έτσι, θα, θα απέδετε, λοιπόν το κράτος του φόρους. Δεν έχω τις απαντήσεις. Τώρα δεν θα μπορεί να εισπράττει και το κράτος. Πού θα τα βρει και πώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι πού και πώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ δεν έχει τι τις και ο Τραμπ. Τα, καλά τώρα αυτός. Δεν άστε, έχει, άστε, ναι. το τι έχει. αυτός. Δεν έχει. τις έχει τις ε, δεν έχει κανείς τις απαντήσεις, α, όμως α, περιμένουμε τα πράγματα να συμβούν και τα βλέπουμε με μέρα με τη μέρα μέρα με καλή ε, Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σκύβουμε ε, και να δείχνουμε, δίνουμε την προσοχή μας και να προσπαθούμε και το καλύτερο ατομικά και σε κάθε περίπτωση, ναι. ξεχωριστά. Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Ε, όμως... Ε, οι τουρίστε δεν θα έρθουν. Η Καβάλα πόσο δούλευε με του τουρίστε, Είχε ένα κομμάτι πολίσεων από αυτού. Πιστεύω ότι, ε, ε, από αυτούς. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολίσεων σε συγκεκριμένα καταστήματα ε, 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 αφορούσε πωλήσει που να απευθεία σε τουρίστε. Βεβαιότατα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ε, σίγουρα ισχύει. Mm -hmm. Το Media Lux βέβαια σε, δεν ήταν προσανατολισμένο σε αυτή την κατεύθυνση ε, στο να εξυπηρετεί. Ε, τουρισμό, περισσότερο εξυπηρετούμε ετεροδημότε ή παλαινωστούντες Έλληνες, ναι. ε, οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν να κάνουν κάποια event ή θέλουν να κάνουν κάποια event πίσω στην εκεί που εργάζονται και ζουν και παίρνουν κάποια πιο καλά ε, ρούχα. Καλά αυτά, ναι, αυτά τα ταξίδια θα έχουν περιοριστεί σίγουρα, οπότε εκεί θα μας επηρεάσει και εμάς. Αλλά γενικότερα εμείς εξυπηρετούμε την... Τοπική μα το, πελατεία, το, τοπική, η οποία ναι, είναι ναι, ναι. και μπορώ να πω η φανατική του, του καταστήματος. Ναι. Έχουμε φαν κλαμπ πελατησών, τι αγαπάμε, με μα αγαπάνε πολλά πάρα, χρόνια, πάρα πολύ εδώ ναι. και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό θα συνεχιστεί. Δεν έχουμε λόγο άλλωστε να μην συνεχιστεί. συνεχιστεί. Ναι, δεν έχετε κανένα λόγο γιατί όλα είναι εδώ. Ε, και πιστεύω ότι α, αν ε, κάποια στιγμή έρθεις ε, ε, εδώ θα ξανάρθεις και θα ξανάρθεις και θα ξανάρθεις αν έχει υγεία και είσαι καλά Έτσιν. και τα οικονομικά άλλωστε δεν είναι όλων καλά, αλλά είναι καλά των δημοσίων υπαλλήλων που τα και μπαίνουν οι μισθοί στην τράπεζα και μένουν γιατί μόνο με τα τρόφιμα πώ θα τα ξοδέψει. Είναι μισθοί των συνταξιούχων, ίσω που αυτών που παίρνουν και μια καλή σύνταξη. Και αυτοί ακόμη έχουν, που Έχουν, είναι και οι Εσύ πάντα στήριζε τα μεσαία Έχουμε τι 24 άτοκε δόσει, οι οποίε πάρα πολύ. Ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό που κάνουμε. Οι 24 άτοκε δόσει, ανεξαρτήτω ποσού, βοηθάνε πάρα πολύ τι καταναλωτρίε και τι πελάτησε μα γενικότερα. Στο να πάρουν ένα καλό ρούχο και να το πληρώσουν σιγά-σιγά. Δεν υπάρχει κανένα mm -hmm. πρόβλημα στο πόσο μπορεί να στοιχίζει αυτό. Με την έννοια Είσαι, ότι και το πιο τις, φθηνό ακόμα. Μια από ε, γιατί πηγαίνοντα σε άλλα καταστήματα, και εδώ και Θεσσαλονίκη, οι δόσεις που γίνονται είναι πλήγες. Ε, κάποια καταστήματα, ίσως τα άκουσα σε μια κουβέντα, δεν κάνουν και καθόλου, δεν στο το λένε. Λένε μόνο τρει μπορούμε και εκείνο για ποσό και τα λοιπά. 24 είναι ένα... Ναι. Όσε θέλουν μέχρι 24 δόσεις. Είναι κάτι το οποίο. Ναι, το... μπορεί να βάλετε 12, να βάλετε 10, δεν θα βάλετε όμω 2 ή 3 που αν είναι για ένα ποσό που εσεί θέλετε. Το Μα μπορείτε το... Ναι, το... Το... να βάλετε σε οποιοδήποτε ποσό. Από ναι. το πρώτο 10 ευρώ, 20 ευρώ, αρκεί να υπάρχει κάτι για να το πάρουν. Θα ισχύει αν για το δόσει. Λοιπόν, έχει πάλι επενδύσει σε καλό ρούχο. Σε τουαλέτε οι οποίε είναι πια διάσημες. ξέρεις, φοράς ωραίο ρούχο σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση κάπου, λέ, λέμε... Από τη Μιμή το πήρε <χει> αυτό. Είναι γνωστό το, το κατάστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό απευθύνονται όλε αυτέ που θέλουν κάτι για πολύ καλέ τιμέ, και όχι μόνο, βέβαια, γιατί έχει και σπόρα, είσαι και για νεαρό κόσμο. Έχει έχεις και πολύ φθηνά. Έχει φτηνά, έχεις και πολλέ συλλογέ. Έχει και πολύ πιο υψηλέ τιμέ. Είμαστε Ρούκα. ένα κατάστημα πολύ δημοκρατικό. Υψηλό δημό, Απευθυνόμαστε ναι. σε όλε τι ε, ναι. ε, γυναίκε. Και βέβαια, πάντα ένα παζαράκι έχει πάντα μέχρι να βρει μισέ τιμέ και 70%. Έχω πάρει πράγματα δηλαδή και με 70% και για δώρα που εγώ μ' αρέσει κιόλα έτσι να. Ναι, στι γιορτέ και έτσι να πηγαίνω κάτι από το κατάστημα και στι φίλε τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο τι καβάλλε. Και λένε τι ωραίο κατάστημα είναι αυτό, Πού είναι αυτό το κατάστημα, Δεν έχουμε Θεσσαλονίκη τέτοιο να βρούμε. Και λέω είναι εκεί. Ε. Τέλο πάντων, λοιπόν, εκμεταλλεύεστε και τι εκτόσει τη αλλά και το καινούριο ρούχο έτσι που θα έρθει και θα το βρείτε αλλού γιατί η πόλη δεν έχει. Αυτό ναι. είναι. Δεν έχει. Ε, άλλωστε υπάρχουν πολλές εταιρείε εδώ, υπάρχουν γνωστέ ναι, πολλά πολλές σήματα, ναι. Με, ναι. Ε, είναι ένα, ένα, πολυκατάστημα σε έναν χώρο. <laughs> μια μικρή μεγάλη μπουτίκ. Εσείς, <laughs> Ο, δεν είναι που βάλατε τώρα τα μέτρα. Ναι, είναι μια μη, με, μεγάλη μπουτίκ θα έλεγα εγώ, <laughs> όχι μικρή. Λοιπόν, ε, πώς αυτοί οι γάμοι θα γίνουν τώρα και πώς, ε, πώς το βλέπεις όλο αυτό να κινείται. Ε, έχουν... Ε, από τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι κάποιοι γάμοι ε, έχουν ε, ακυρωθεί. Φυσικά έχουν ακυρωθεί γάμοι και του Ιουνίου και του Μαΐου, ε, αλλά έχουμε Πάνε και στο ναι, Σεπτέμβριο. ότι έχουν πάει πίσω. Ναι. Σίγουρα κάποιοι έχουν ακυρωθεί εντελώ. Mm. Γιατί ίσω mm. ίσως δεν μπορούσαν να, κάποιοι γάμοι που έχουν από το εξωτερικό... ήταν mm. προγραμματισμένε mm. άδειε και όλα αυτά εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλού τέτοιου γάμου. Αυτοί ίσω δεν θα μπορέσουν να γίνουν τελικά. Mm. Ή θα γίνουν κάτω σε, ε, με διαφορετικά, όχι όπω ίσω να είχαμε προγραμματίσει. Αλλά η ζωή, όπω είπαμε, δεν σταματάει. Mm -hmm. <laughs> δηλαδή, και θα έχουμε θα γίνουν, ίσω πιο περιορισμένοι, και βαφτίσει θα γίνουν. Ε, και εμεί είμαστε οργανωμένε. Και για το πολύ καλό, και για το πιο σπορ, και για το πιο ελαφρύ. Και θέλω να φορέσω κάτι για να πάω σε ένα γάμο, σε μια βαφτίση, αλλά να μην είναι και πολύ βαρύ για να μπορέσω ναι. να το φορέσω μετά. Ναι. Όλα αυτά υπάρχουν. Και, και, θα εδώ. Υπάρ... και θα, και, θα, και <σχε> θα Ούτως ή άλλως θα πας στην εκκλησία και είσαι σε απόσταση. Αν θα βγεις στον εξωτερικό χώρο και θα καθίσεις σε ένα μέτρο απόσταση, το ίδιο πράγμα είναι, θα καθίσεις λίγο πιο όπως καθόμαστε και εμείς τώρα, πάλι με επικοινωνίε, πάλι μια χαρά είναι όλα, δεν θα καλέσεις κατά τόσο εδώ πολύ τον κόσμο, ίσως καλέσεις και λιγότερο και ίσως αποταμιεύσεις κρίματα για να πάρεις και ένα καλύτερο όροχο, <σχε> λέω <εγώ>. <σχε> <σχε> λέω, το σκέφτομαι κι αυτό. Ε, έχει επενδύσει και σε αξεσουάρ φέτο πολύ, έτσι δεν να ναι, δηλαδή. είναι, ε, έχουν έρθει μια ε... Δύο-τρία σήματα από πολύ ωραία και εξαιρετικά φουλάρια, μαντήλε, σάρπε παρεό. Τα πήρε πολύ εντυπωσιακά. Θα τα δούμε στι βιτρίνε που θα Εννοείς κάνουμε στο από... μέλλον. Οίκο από... του εξωτερικού. Πολύ... Πάρα πολύ εντυπωσιακά φουλάρια, σάρπε, μαντήλε παρεό. Ακριβού <laughs> οίκου. Ε, όχι απαραίτητα. Είναι ε, προσιτή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν είναι κακό να είναι και κάτι που να είναι και ακριβό και ο άλλο να ε... θέλει να το πληρώσει και Υπάρχουν. να το Υπάρχουν και. Πάντα όταν κάνουμε, τοποθετούμε ε, σε ένα είδο. είναι και το έτσι, υπάρχει και ε, το όχι μόνο σε οικονομικέ άλλε δυνατότητε. Πάντα δίνουμε τη δυνατότητα στου πελάτε μα να επιλέξουν σε μια ευρία γκάμα ποιοτήτων. Και τιμών. Ε, ναι, Αυτό πηγαίνει και με την ποιότητα αν, και ναι, με τον brand. Έτσι. είναι. Έτσι είναι. Οπότε και το brand πηγαίνει με την ποιότητα και με τη τιμή. Ε, δεν ναι, είναι, ναι, δε, ναι. Ποτέ δεν πληρώνουμε αυτό που λέμε θήκη και μεταξωτέ κορδέλε. Πίσω από. Βέβαια, το ποσό που πληρώνουμε στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση πάντα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Γιατί οι ε, μεγάλοι ναι. οίκοι σίγουρα για να μπορέσουν να σταθούν πρέπει να επενδύουν πάρα πολύ στη διαφήμιση που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρο του κόστου του ρούχου ή του είδου το πληρώνουμε στη διαφήμιση. Ε, ναι, ε, Παρ' όλα αυτά όμω είναι ένα status symbol. Είδο το οποίο είναι επώνυμο, το φοράμε, λέμε ότι αξίζουμε να φοράμε ναι. ένα επώνυμο και, και, και έχει μια άλλη ψυχολογία. Αυτό τι είναι η εταιρεία που φοράω, είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ. Όλα με κάνουμε διαφήμιση την εταιρεία, είναι η γνωστή εταιρεία που κάνει τα υπέροχα ζυγάκια. Ε, είναι εξαιρετικό, ναι. <laughs> αυτό το λοιπόν. είπα. <laughs> ε, Έτσι, οπότε το θέλω εσύ. να πω το εξή. Εμεί δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν στι πελάτε μα να επιλέξουν από μια ευρία γκάμα ποιοτήτων και τιμών, ώστε να μπορούν να πάρουν το ίδιο είδο, δηλαδή ένα παντελόνι σε πολλέ διαφορετικέ τιμέ. Μία μπλούζα το ίδιο, ένα και φόρεμα μία τσάντα, το ίδιο. Και τσάντα, γιατί είναι το μπραντ το τάδε, το τάδε, το τάδε. Είναι και πόνιμες τσάντε. Εδώ, εδώ, υπάρχουν. Ναι. Δεν Οπότε μπορεί να τι πάρεις σε πολλέ ναι, διαφορετικέ ε, ναι. τιμές. Είναι, έχει είναι. και την πολύ καλή δερμάτινη, έχει και την πολύ καλή φινέτσα και Έτσι. όλα. Έχει και το σήμα επάνω. Έχει και κάτι που να είναι πιο οικονομικό. Είπαμε πίσω όχι από κάθε δέρμα, είδος υπάρχει κάθε μια άλλο, ψυχολογία ναι. η οποία εξυπηρετεί αυτόν ο οποίο το χρησιμοποιεί, το καταναλώνει. Το... Είναι πως θα πάτε σε ένα εστιατόριο και θα επιλέξετε να πάτε σε ένα γκουρμέ γιατί ναι, σήμερα θέλετε έτσι. να πάτε στο γκουρμέ και αύριο θα πάτε σε ένα τσιπουράδικο να περάσετε καλά και να τα... Ε, αυτό. Εμείς εδώ προσφέρουμε όλα. Δηλαδή κάθε κόρδερ του καταστήματο έχει και το ένα και το άλλο. Είναι πως ένα ανθοπολείο. Να το πω και έτσι. Θα επιλέξει το ξωτικό λουλούδι, έχει μια αλφα τιμή. Θα επιλέξει ένα πάλι πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Υπέροχη αυτοδέσμη, ακόμα και με λουλούδια του δάσου και θα κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Σύνθεση. Φυσικά, Σύνθεση. Πάρα πολύ Αυτό πολύ ε, βέβαια, να πούμε εδώ ότι το ντεκόρ είναι εξαιρετικό με του πίνακε που φιλοτεχνεί και ο Αριστοτέλης. Είναι καταπληκτικό το ντεκόρ. Είναι ένα κατάστημα πραγματικά που θα στεκόταν σε μια πολύ μεγάλη πόλη μόδας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου ναι, λόγια, Το τέλει. ξέρεις. Δεν το λέω τώρα για να πω κάτι για να κολακέψω εσένα. Ε, ναι. Ξέρεις ότι ξέρουμε και από μόδα. Έχουμε γυρίσει και έχουμε δει και πέντε πράγματα παρά έξω. Ε, είναι πάντα χώρο... πολύ μεγάλη χαρά στον Φε... Αριστοτέλη να φτιάχνει έργα για το Bimid ναι, Deluxe ναι. και για τι βιτρίνες μα τι φετινέ. Πάλι τι επιμελήθηκε. Βιτρίνας, Εγώ, Θα τι έχω... δούμε. Βγήκε με την κούκλα αγκαλιά. Έχει και διαφορετικέ κούκλε από... Ε, στη βιτρίνα σου από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Μόνο στο εξωτερικό βλέπει τέτοια πράγματα. Εσύ ταξιδεύει συχνά, μπορεί να κρίνει. Δεν τα, δε, 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 δε τα βλέπει εύκολα στην Ελλάδα από πολλού γιατί έχει μεράκι για το χώρο. Έχει μεράκι για το ρούχο, έχει μεράκι και γι' αυτό και κρατάς Ο, ε, τόσα χρόνια. Αυτό, αυτό ισχύει, ισχύει, το, το αγαπάω ίδιο. πάρα πολύ, αλλά Επάγελμα. είμαι πολύ τυχερή γιατί περιστοιχίζομαι και από ενθουσιώδει ε, ανθρώπου. Ε. Δηλαδή, οι κυρίε που εργάζονται στο κατάστημα είναι καυτέ ε, πολύ ενθουσιώδει, ε. αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Του αρέσει το ρούχο, του αρέσει να εξυπηρετούν τι πελάτε, έχουν αναπτύξει και δικέ του σχέσει με τι πελάτησέ μα, δηλαδή ε, νιώθουν πολύ φιλικά απέναντί του με τι πιο πολλέ. Καταλαβαίνει, είναι χρόνια τις εξυπηρετούν και αυτό όλο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Ε πακέτο συνεργασία, χαρά, συνάντηση. Αυτό που με πάρα πολύ εμένα στη... αυτέ τι 7 εβδομάδε του εγκλισμού, το ότι χαθήκαμε με τι πελάτησέ μα το να μπορούμε να έχουμε αυτή την καθημερινή επαφή, που πολλέ περνάνε και μόνο για να πούν μια καλημέρα, για να μα προσφέρουν ένα λουλούδι, για να του δείξουμε τι καινούργιο φέραμε. Και όλο αυτό ναι, ήταν πόλημα, όλη η ανταλλαγή ναι, 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 τη αγάπη ναι. στην ουσία. Ναι. Αυτό δεν είναι καμιά φορά τι θέλει να πάρει, είναι τι θέλει mm. να νιώσει, τι θέλει να εισπράξει από την επαφή. Με και καταλαβαίνει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και αυτό που χάσαμε, και πιστεύω θα το ξαναβρούμε σιγά-σιγά. Θα το ξαναβρούμε από Δευτέρα. Όπως, ο... Από αύριο. Ναι, όπως ναι, Ναι, μπαίνω εγώ, α πούμε, και μιλάμε. Έτσι, μπορεί να μιλήσει με οποιαδήποτε σε απόσταση, με ασφάλεια. Και θέλει άλλοι άλλη να βάλει και τη μάσκα τη, θα τη βάλει και στην άλλη. Να κοντά, ναι. για να την εξυπηρετήσει, για να μιλήσει από κοντά. Θα βάλει και μια μάσκα, εδώ είναι. Άλλο θα τη βάλουμε και εμεί στη βιτρίνα τώρα που τα βλέπουμε. Ε, εννοείται, εννοείται. Θα, θα είμαστε το, κοντά. Θα, θα μα δει ο κόσμο με μάσκε και θα, θα δει πώς θα είναι οι συνθήκες που θα επικρατήσουν, για λίγο, για πολύ δεν ξέρω, γιατί να σου πω κατεβαίνοντας για την εκπομπή, έκανα για μια βόλτα στην αγορά, λίγο τα πράγματα και με τις μάσκες είναι μπερδεμένα, όταν να την κρατάμε ξέρουμε, δηλαδή πήγα σε κατάστημα ηλεκτρονικών, ήταν κάτω από τη μύτη του, του παιδιού, ήθελα να τη φορά και τόσες ώρες που να, δεν είναι και εύκολο να, είναι δυσκολο να δυσκολο. την αντέξεις. Ε, και ο αέρα δεν είναι. Ειδικά το ναι. καλοκαίρι τώρα θα είναι πιστεύω πάρα θα πολύ θα... δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι Αλλά θα, θα, θα το πρόβλημα. Θα οπλιστούμε με υπομονή. Ναι. Και όταν επιμένουμε, ε, 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 υπομένουμε και επιμένουμε, Πάντα θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα. Πρέπει, ναι, δεν να, πρέπει δηλαδή, να το πάρουμε χαλαρά. Ε. Πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, να τα κάνουμε σωστά, για να νιώθουμε ότι είμαστε και. Δηλαδή, η κοινωνική μα ευθύνη, η οι... έρθια yes. που το έχουμε μική, ναι. και ατομική απέναντι στου ανθρώπου μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί ή, μας να μην πιστεύουμε ότι είναι κάτι, ε, ότι κινδυνεύουμε ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε όμω του δικού μα ανθρώπου, έχουμε του φίλου μα, έχουμε πέρα από τι μα το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που πρέπει να προστατέψουμε αυτού. Βέβαια, η αρχή θα δείξει ο πρώτο καιρό, γιατί αν τα πάμε καλά όλο αυτό τον μήνα, τον Μάιο, τον Ιούνιο θα είμαστε ακόμη πιο χαλαροί. Τον Ιούλιο θα βγούμε και θα είμαστε αλλιώ και στι θάλασσε και στι παραλίε, oh, yeah. έστω με κάποιε συνθήκε, αλλά θα είμαστε. Αλλά θα βάλουμε και θα βγούμε και το καινούργιο μα και καφέ στην παραλία θα πιούμε έτσι. Και θα βρούμε να κάνουμε τι βόλτε μα. καλά, αυτό εννοείται, ξυπακούεται. Δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα και δεν μπορούμε να μείνουμε αποκλεισμένοι, γιατί αυτό θα ήταν και θάνατο για, τον καθέ... γιατί κάθε... μία από εμά που έχουμε μάθει να κυκλοφορήσουμε. Φορούμε, να επικοινωνούμε, να ντυνόμαστε, να, προσε... να, προσέχουμε τον εαυτό μας και την εμφάνισή μας, είναι σαν να σε έχουν ζωντανή ή θαμένη δηλαδή. Είναι δύσκολο πράγμα. Δεν, δεν παλεύεται για καιρό. Για λίγο καλά, ήταν ξεκουραστήκαμε κιόλα, κάναμε και τι βουλίτσε μα. Εγώ πιστεύω με ότι, πιστεύω ότι τα πρα... τα, τα πρέπει πράγματα... να προσαρμοστούμε στην καινούργια πραγματικότητα, ναι. να είμαστε να πατάμε με τα πόδια μα σταθερά στη γη, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το καλύτερο, το χειρότερο, γιατί όπω είπα, η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή δεν έχει εγγυήσει. Καλό ή κακό, για κανέναν και για, για κανένα τίποτα. Αλλιώ προγραμματίζει και αλλιώ έρχονται. Δηλαδή, γίνεται σαν να είναι ο καιρό είναι ε, ακραίο και... καιρικό φαινόμενο. Ε, εντάξει, ναι. Και η... Που αυτό που συμβαίνει τώρα. Κάθε μέρα διαμορφώνονται ναι. γιατί δεν σε αν θα βγει στο δρόμο με τα μάξι, περπατά στο πεζοδρόμιο και πέσει. Λοιπόν, αν θα πρέπει ζήσεις πρέπει να ναι. αντιμετωπίσουμε λοιπόν, αυτό που ναι, συμβαίνει τώρα είναι ένα ακραίο καιρικό και φαινόμενο. Και να δούμε και την αντιθετική πλευρά του όλου προβλήματο, ότι γίναμε πολύ πιο φιλοσοφημένοι άνθρωποι πια. Έτσι. Τα σκεφτόμαστε αλλιώ, υπολογίζουμε αλλιώ τα πράγματα. Και αυτό είναι μόνο για καλό, δεν είναι... <σουσίλυνα> δε, ναι, δε, μα μας, μας εξελίσσει σαν ανθρώπου, δεν μα πάει πίσω. Στέλνω να σου πω κάτι. <σομίως> ναι. Δηλαδή, τώρα που ήρθαμε στο κατάστημα, είναι τώρα δύο-τρει μέρε πριν να ανοίξουμε και κάνουμε αυτό το ωραίο γύρισμα. Ναι. Από Δευτέρα ανοίγουμε. Ναι. Σήμερα, Σάββατο, αύριο, ναι. νομίζω και την Κυριακή θα δείξει ναι. την να εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, μου έχει πραγματικά έτσι. Ε, μετράω τι τα λεπτά. Είναι όπω οι φαντάροι που περιμένουν <σομίως> να πάρουν να απολυθούν. Οπότε <σομίως> ναι. να ανοίξει. Να ανοίξουμε τι πόρτε και να αρχίσουμε ναι. να λέμε καλημέρε. Θα πάμε μα και βιτρίνα γιατί δεν το χάνουμε αυτό, ποτέ δεν θα το χάσουμε. Εδώ θα είμαστε άλλωστε, όπω σα έχουμε συνηθίσει, με κάθε καινούργια βιτρίνα. Είμαστε εδώ και φαίνεται. Ε, ανεβαίνει και στο YouTube, φαίνεται φυσικά πρώτα στο ένα channel στην εκπομπή μας ε, και μετά βλέπει όλος ο κόσμος και αισθάνεται καλά Σωστά. με όλα αυτά που βλέπει η γυναίκα τώρα και να μην δεις πόσες γυναίκες Βλέπουν μόδα καθημερινά και έχουν ανεβεί όλε οι διαδικτυακέ πωλήσει γιατί η γυναίκα δεν μπορεί. Πρέπει κάτι με κάτι να ασχοληθεί, κάτι να πάρει. Μα ανοιχτικό θα παραγγείλει, θα το παραγγείλει. Αν δεν, το έχει, αν δεν είναι ανοιχτή η αγορά, θα έρθει στο σπίτι με, με courier. Αυτό λέω ότι α, εδώ μπορεί να έρχεσαι με μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτή που θα παραγγείλει ένα ρούχο που δεν ξέρει από πού και τι. <χ> <χ> γιατί εδώ θα έρθει. Θα, άσε που θα το δεις, ξέρεις ότι είναι προσεγμένο, ξέρεις ότι ο χώρος είναι φροντισμένος και με απόλυμα και καθαριότητα υψηλή, δεν είναι που θα στορθεί και θα στο πετάξει το κουτί, ο άλλος και θα, πρέπει, να σκέφτεις πώς θα το πιάσεις. Εδώ ξέρεις ότι έχει περάσει ατμότορου. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Οπότε ετοιμαζόμαστε για έξω. Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον, τον Γιάννη τον Ζάχαρη που είναι στην κάμερα και μας ακούει και χαμογελάει και αισιοδοξεί και αυτός, νέο παιδί. Εμείς μεγαλύτερες, αλλά... Ακόμα σε πάρτσεις, και μάχημες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοείται και θα είμαστε όσο μας επιτρέπει. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Εμείς, εγώ νομίζω, εσύ και εγώ, νομίζω ότι θέλουμε να ασχολούμαστε με αυτά που ασχολούμαστε για πολλά χρόνια ακόμα. Ναι, Έτσι δεν αλλιώς, είναι. αλλιώς, <laughs> δεν μας βλέπω καλά. <laughs> δεν θα, θα γεράσουμε πριν την ώρα μας. Εκεί με την ώρα μα μπορεί, αλλά oh, θα ναι. γεράσουμε. Ναι. Ναι. Αγαπάμε πολύ ναι. αυτό που κάνουμε. Να έχουμε, να έχουμε τη διάθεση να, να, επικοινωνούμε. Η επικοινωνία είναι αυτό. είναι το, ναι. αυτό. Δεν αυτό. είναι ούτε αυτό. τα χρήματα, όχι, όχι. ούτε όχι. γιατί όχι. από κάποια στιγμή και μετά βγαίνει και συνταξιδεύει. Δεν είναι αλλαγή. Ούτε ναι. τα εκατομμύρια. Η επικοινωνία είναι. Πια, όχι, όχι. Όχι, από Μια δουλειά σαν τη δική μου. Είναι επικοινωνία. Η χαρά τη επικοινωνία. Λοιπόν, έτοιμε. Πάμε έξω.